το ταλαντό. Σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νυχτάς και ενώ πληθαίνουν τα κεριά το φέγγος του καθολικού εσύ δυστυχισμένε μου κοιμάσαι και ονειρεύεσαι. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Αύριο είναι η Κυριακή. Θα ήθελα και σε αυτή την εκπομπή να περάσω ένα μικρό στιγμιότυπο της παρουσίας που έκανα του συντήμου, της προσωπικής δουλειάς στα Άνθη του Αιγαίου, στην Αθήνα 13 Φεβρουαρίου, πριν λίγες μέρες ή εβδομάδες αν θέλετε, σε μια κατάμεστη αίθουσα του Ιαννού Καφέ. Ο Ιαννός είναι μια αλυσίδα βιβλιοπωλείου, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, δύο καταστήματα συγκεκριμένα στην Αθήνα. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για μένα και θα ήθελα να τη μοιραστώ και με τη δική σας αγάπη αυτή τη δουλειά, μικρά αποσπάσματα όπως το έφτιαξε η Πεμπτουσία και το ανέβασε για μας και έτσι είχα την ευκαιρία να πάρω το υλικό αυτό και να σας το παρουσιάσω απόψε. Ευχαριστώ θερμά την Πεμπτουσία, τον κύριο Νίκο Γκουράρο που είναι ο διευθυντής της, αλλά και πολύ περισσότερο την κυρία Άννα Μπιθικότσι, τον Σωτήρη Δογάνη, την Στέλλα, την Κατερίνα, τον Ηλία τον Κλωναρίδη και τον Σωτήρη τον Δογάνη, όλα τα παιδιά τους μουσικούς που παίξανε και στο CD μου. Ακούστε λοιπόν κι εσείς, έτσι να περάσουμε λίγο ευχάριστα και την απόψινη βραδιά. Παρακολουθήστε το. Έχε για Παναγιά, θα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, θα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας παρουσιάζει στον Ιαννό το νέο του CD «Τα Άνθη του Αιγαίου» σε μορφή παράστασης με την υπογραφή της συγγραφέως Άννας Μπιθικότσι. CD μπορείτε να βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας θα τα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην πρώτη επίσημη παρουσίαση ενός μοναδικού σε κάλο CD του πρωτοπρεσβύτερου των Αγίων Αποστόλων του Λονδίνου, πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, που φέρει τον τίτλο «Τα Άνθη του Αιγαίου». Ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας περνά τη γέφυρα από το βόρειο Λονδίνο με τα Άνθη του Αιγαίου και έρχεται παρέα με καταξιωμένους καλλιτέχνες να παρουσιάσει τα 14 τραγούδια του νέου του πολύ σπουδαίου δισκογραφικού πονήματος. Με τρεχαντήρι τη λογοτεχνική πένα και τη λυρική αφήγηση της καταξιωμένης συγγραφέως Άννας Μπιθικότσι, τη δική του ερμηνεία και τις δωρικές φωνές του ανυπέρβλητου Ηλία Κλωναρίδη και του εξαίρετου Σωτήρη Δογάνη, με τη συνοδεία σπουδαίων μουσικών σε συνδυασμό προβολής Video Art, θα σεριανίσουμε μαζί τους απόψε από τον ΣΑΟ στον Ψιλορίτη. Με άνθη τραγούδια σπαρμένα στη θάλασσα που ανάμεσά τους έχουν την Παναγιά. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά σήμερα που μου δίδει την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τον πολύ καλό μου φίλο και δάσκαλο, τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα. Δύο λόγια μόνο θα σας πω. Σε τέτοιες περιστάσεις είναι καλύτερα να μιλήσει περισσότερο η ίδια η μουσική για τον δημιουργό της. Ο πατήρ Ιωσήφ Παλιούρας γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας το 1961. Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές σε νεαρή ηλικία και αποφύτησε στην Αθήνα με δίπλωμα, όχι μόνο στη Βυζαντινή, αλλά και στην Ευρωπαϊκή μουσική. Είναι κάτοχος πτυχίου θεολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών και μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο Ρέντινγκ στη μουσική εκπαίδευση. Το 1986 μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου μένει ως τώρα.
Υπήρξε μέλος της ελληνικής εκπαιδευτικής αποστολής στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εργάστηκε ως καθηγητής μουσικής και θεολόγος στο ελληνικό γυμνάσιο Λύκειο του Λονδίνου. Είναι ο ιδρυτής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στο Λονδίνο και υπήρξε ο διευθυντής και χωράρχης της από την ίδρυσή της για 30 χρόνια, 1986 έως 2016. Ο πατήρ Ιωσήφ Παλιούρας χειροτονήθηκε διάκονο τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων το 1988 και σήμερα υπηρετεί ως ιερέας στον Ιερό Ναό των 12 Αποστόλων στο Λονδίνο. Για τα τελευταία 30 χρόνια παρουσιάζει το εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό πρόγραμμα από την υμνολογία της Εκκλησίας μας στο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου LGR. Συνέβαλε αρκετά στις εβδομαδιαίες εκπομπές «Παράθυρο στο γαλάζιο» και «Η Φωνή της Εκκλησίας». Στην ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου Hellenic TV παρουσιάζει επίσης τα εβδομαδιαία προγράμματα «Αύριο είναι Κυριακή» και «Δράξαστε την παιδείας». Έχει κυκλοφορήσει περισσότερο από 25 CD που περιέχουν θρησκευτικούς ύμνους και τραγούδια όπως «Ύμνη και τραγούδια Χριστουγέννων», «Εθνικά τραγούδια», «Οι ακολουθίες των Ιμφίου», «Άγια Πάθη», «Διπλή Εορτή», «Χώρα του Αχωρήτου», «Τα Άνθη του Αιγαίου» και άλλα. Παπάς, ποιμένας δηλαδή, ψάλτης, τραγουδιστής, υπέροχος δάσκαλος βυζαντινής μουσικής, χωράρχης, καθηγητής θεολογίας, ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός και βεβαίως μην το ξεχνάμε και αυτό, σύζυγος και πατέρας. Ο πατήρ Ιωσήφ αποτελεί έμπνευση για όλους εμάς και είναι από τα καλύτερα παραδείγματα ανθρώπου στη Διασπορά που καλλιέργησε και συνεχίζει να καλλιεργεί με μεγάλη επιτυχία τα χαρίσματά του προς δόξαν Θεού. Η Εκκλησία, η Πατρίδα, ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική παιδεία, η διάδοση δηλαδή αυτού του ελληνικού πνεύματος είναι η καθημερινότητά του. Εύχομαι ο Θεός να του δίνει δύναμη και υπομονή για να συνεχίζει να εμπνέεται και να εμπνέει. Αιώνια θα τυχεί στη γη και τον ουρανό αυτού του ευλογημένου τόπου και σε ολόκληρο τον κόσμο η μουσική και τα τραγούδια που μυρίζουν σαν τα άνθη του Αιγαίου. Άνθη που μοσχοβολούν Ελλάδα, που γίνονται τραγούδια μέσα από την ερμηνεία του πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα. Σαν έναν ενελάχιστο φόρο τιμή στην υπέροχη ψυχή και το έργο σας, πατέρα Ιωσήφ, για όλα όσα ακούραστα τόσα χρόνια προσφέρετε, σας έχω ένα δώρο. Δώρο για σας, ένα από τα βίντεο που με αγάπη και σεβασμό δημιούργησα για να ταξιδέψουμε με τη φωνή σας στο Αιγαίου τα νησιά. Με στο Αιγαίου πρόβαλε να δεις, με στο Αιγαίου, Αιγαίου τα νησιά. Με τη μαγική φωνή του πατέρα Ιωσήφ και τη δημιουργική φαντασία της Άννας Μπιθικότσι, ταξιδέψαμε όλοι μας στο Αιγαίο. Μέσα σε αυτή τη βροχερή μέρα μυρίσαμε αρώματα και γευτήκαμε θάλασσα. Νομίζω σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υποδεχτούμε τον πατέρα Ιωσήφ. Με την ψυχή του θα μας ταξιδέψει και σήμερα εδώ στον Ιαννό. Αφορμή για να γίνει αυτή η δισκογραφική δουλειά ήταν η επί 30 και πλέον έτη προσπάθειά μου μέσα από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής στο Λονδίνο, την οποία και διεύθυνε από το 1986. Προσπάθησα καλύτερα μέσα από την σχολή, μέσα από την δουλειά μας αυτή, να παρουσιάσουμε τη δημόδη μας μουσική, τη μουσική του λαού μας. Έμαθα στους μαθητές και στους δασκάλους μου αρκετά τραγούδια, παραδοσιακά, και αρχίσαμε σιγά σιγά να τα έχουμε στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, κρατώντας ζωντανά την κοσμική και την εκκλησιαστική μουσική στο Λονδίνο και στη Μεγάλη Βρετανία. Επιστέγασμα όλων αυτών των ετών είναι τα άνθη του Αιγαίου που παρουσιάζουμε απόψε και αισθάνομαι πολύ περήφανος και τυχερός γιατί κατάφερα να το πετύχω αυτό με τη βοήθεια αρκετών ανθρώπων και φίλων. Η παράσταση αρχίζει. Καλό ταξίδι στην παράδοση των αιώνων. Η μικρασιατική μουσική
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία των ανθρώπων της, τη θρησκεία, με τα ήθη και τα έθιμά τους. Αθήνες, πες μου να πω και γιο. Η Θεοτόκος έχει πάρει πολλά πρόσωπα στην ιστορία και τη διαδρομή της ελληνικής μουσικής. Θεωρούσε πως όλα τα πράγματα βαδίζουν στη γη με το αληθινό τους χρώμα. Ο θάνατος μαύρος, έτσι θαρούσα. Είσαι με εσένα, λέει, κι όλο με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι εγώ, αφού δε μ' αγαπάς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, αμάρτησα ενώπιόν σου. Ονειρεύτηκα πολύ τ' άνθη του Αιγαίου. Έχει συναισθηματική απόχρωση με έντονο το συνέστημα του πόνου και της αγάπης. Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πηγαίνουν κλάματα. Θέλω να πω ότι τον διακρίνει η εργατικότητα. Είναι πολύ δραστήριος, το θαυμάζω γι' αυτό, το συγχαίρω και το πάθος του να εξακολουθήσει πάντα έτσι, να δουλεύει με το ίδιο πάθος και να μας εκπλήσει πάντα ευχάριστα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Ηλίας Κλωναρίδης. Αγιαστεί το η Αγιά Σοφιά και τα μάρμαρα της. Σαν τα μάρμαρα της πόλης ράμα ο Χαμάν. Μα εγώ διψώ. Διψώ απελπισμένα. Όχι για νερό, μα για πατρίδα που της λείπει τόσο το νερό. Σιγανά, 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 παντοσύνα. Αυτό το θαύμα έδωσε τη χρειά του ακατάλητου και του αιώνιου, το φως της πίστης και της ελπίδας, το φως της αγάπης και το άρωμα στα άνθη σας, πατέρα Ιωσήφ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που κάνατε τα άνθη να ανθίσουν περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω
να ευχαριστήσω την Πεμπτουσία για τη μεγάλη χαρά και τιμή που με έκανε απόψε να ταξιδέψουμε μαζί τα άνθη του Αιγαίου και στην Αθήνα. Από εδώ ξεκινήσανε, εδώ ηχογραφηθήκανε. Βέβαια, εγώ τα έκανα όλη αυτή τη δουλειά για τη Μεγάλη Βρετανία, για την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή, για τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, για τους μαθητές μου, για τους δασκάλους, για όλο τον κόσμο που υπηρετώ εκεί, γιατί ήταν επιτακτική ανάγκη για μας να κρατήσουμε ζωντανό και το δεύτερο σκέλος, την παραδοσιακή μας μουσική, μέσα από το όλο σύνολο της Βυζαντινής Μουσικής. Και έτσι είχαμε προγραμματίσει από καιρό αυτή την εκδήλωση με την Άννα την Πυθικότση. Πήραν μέρος όλα τα παιδιά που παίξανε στο CD και μαζί μας βέβαια ήταν δύο μεγάλες φωνές, ο Ηλίας Κλωναρίδης και ο Σωτήρης Οδωγάνης, η Κατερίνα η μεγάλη στο πιάνο που συνόδευε την Άννα και η κυρία Βερτινάκη που έκανε τις εισαγωγές. Είναι μια δουλειά που επιστηγάζει μια δική μου δουλειά 30 ετών και χαίρομαι ιδιαίτερα που πήρε σάρκα και οστά και έχει φέρει ένα καλό για μας αποτέλεσμα. Εύχομαι να το εκτιμήσουν και αυτοί που θα ακούσουν το CD, αλλά είμαι υπόχρεος και πραγματικά ευχαριστώ την Πεμπτουσία γιατί μοιράζεται την αγάπη της μαζί μου και εγώ πολλές φορές να μεταδίδω στα δικά μου τα προγράμματα στο Λονδίνο, στις εκπομπές μου, πολλές δικές σας εκπομπές. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και αν μπορώ να πω με πολύ αγάπη τον φίλο μου, τον Νίκο τον Κουράδο. Ευχαριστώ πολύ. Μίλησαμε, το όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχει για Παναγιά, τα μίλησαμε, το όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θεώρησα καλό για την απόψινή εκπομπή αντί θεολογικού θέματος να παρουσιάσω και σε αυτή μου την εκπομπή αύριο είναι Κυριακή την δισκογραφική δουλειά που παρουσίασα στην Αθήνα στο Καφέ Ιανός 13 Φεβρουαρίου, τα Άνθη του Αιγαίου, με συμμετοχή αρκετού κόσμου, να πω ότι αρχιερείς, φίλοι κληρικοί και από εδώ από το Λονδίνο, αρκετός κόσμος από την Κύπρο, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Αθήνα και από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κατεβήκαν φίλοι για να με δουν σε αυτή την παρουσίαση. Τους ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ την Πεμπτουσία που έκανε το κομμάτι αυτό, το οποίο θα δείτε και θα πάρετε κι εσείς μια ιδέα για το τι παρουσιάσαμε στην Αθήνα. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές, να μην αναφέρω και πάλι τα ονόματα. Και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια πάντα ώρα. Η χάρη του Κυρίου μετά πάντων ημών. Και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο όπου δεν έχεις.